Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην απόψινή εκπομπή φιλοξενούμε τον κύριο Δαβέτα Δημοσθένη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Γαλλίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Δαβέτα. Καλώς σας βρήκα και χαιρετώ επίσης και τους τηλεθεατές μας. Κύριε Δαβέτα, ξαναμιλήσαμε πάλι το 2014. Βεβαίως. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα και για το σταθμό μας που σας φιλοξενούμε για άλλη μια φορά. Τώρα θέλω όμως να συζητήσουμε λίγο για τις ευρωεκλογές. Βεβαίως. Θέλω να μου πείτε πρώτα απ' όλα το διακύβημα των ευρωεκλογών για την Ένωση Κεντρών. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πού πάει η Ευρώπη μετά από αυτή την κρίση. Καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία προκάλεσαν την κρίση στην Ευρώπη. Τρία βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το μεταναστευτικό. Μάλιστα. Δηλαδή η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, τότε που η Μέρκελ είπε ελάτε, ελάτε και μετά δεν ήξερε πού να τους βάλει και τι να κάνει. Και φορτώθηκαν όλοι στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Και έχουμε αυτές τις λαϊκίστικες αντιδράσεις και ούτω καθεξής. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά την Ευρώπη είναι η ασφάλεια. Μάλιστα. Κακώς έχει συνδεθεί η ασφάλεια με το μεταναστευτικό, όμως είτε το θέλουμε είτε όχι, πολλές φορές λόγω των τρομοκρατικών χτυπημάτων στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης και ειδικά στη Γαλλία, οι άνθρωποι κάνουν μια ασυνείδητη σύνδεση ανάμεσα σε κάποιους τρομοκράτες που έχουν παρισφαιρίσει και έχουν μπει στα λεγόμενα μεταναστευτικά ρεύματα και στις τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν γίνει. Άρα είπαμε, έχουμε δύο μέχρι τώρα. Είπαμε, το ένα είναι το μεταναστευτικό, το άλλο είναι το... Ποιο είπαμε, το... μισό λεπτό για να τα θυμηθώ κιόλας πολύ καλά τώρα. Τα είπα έτσι. Το ένα είναι αυτό που ονομάζουμε ασφάλεια. Ασφάλεια. Μεταναστευτικό και ασφάλεια. Και το τρίτο είναι αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι σήμερα προσπαθούν να δουν ποια είναι η ταυτότητά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Γάλλος λέει είμαι Γάλλος. Τι θα πει όμως Γάλλος σήμερα. Ο Ιταλός λέει είμαι Ιταλός. Τι θα πει Ιταλός σήμερα. Τι θα πει Έλληνα σήμερα. Αυτό είναι ένα καθοριστικό σημείο το οποίο ενώνει μαζί με τα άλλα και δημιουργεί μια ουσιαστική, αν θέλετε, ερώτηση για την Ευρώπη σήμερα. Άρα λοιπόν το διακύβημα είναι να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα τρία ερωτήματα τα οποία έθεσα τώρα και κυρίως να δούμε σύμφωνα με τις απαντήσεις ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν το πάνω χέρι, ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο τιμόνι της Ευρώπης μετά από αυτές τις ευρωεκλογές. Αυτοί οι οποίοι ονομάζουμε ευρωσκεπτικιστές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν μια ενωμένη Ευρώπη ή θέλουν μια διαφορετική ενωμένη Ευρώπη, οι οποίοι πιστεύουν στην Ευρώπη των Εθνών, ή θα είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν στο τιμόνι και οι οποίοι θέλουν μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, μια διεύρυνση έως κατάργηση των Εθνών, μια Ευρώπη η οποία θα είναι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ερώτημα. Ακριβώς. Το ζητούμενο, κύριε Δαβέτα, είναι κατά πόσον ο ψηφοφόρος είναι ενημερωμένος, τόσο ο Έλληνας, όσο και ο Γάλλος, όσο και ο Γερμανός, όσο και ο Ιταλός, όπως λέτε και εσείς πριν, όπως είπατε. Υπάρχει σαφής ενημέρωση πάνω στα θέματα αυτά που προείπατε. Στη Γαλλία που διδάσκω και περνάω πολύ καιρό, αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής που ταξιδεύω, υπάρχει ενημέρωση. Γιατί οι εφημερίδες έχουν κάνει τις ευρωεκλογές πρωταρχικό ζήτημα. Μάλιστα. Άρα, αφού είναι πρωταρχικό ζήτημα, υπάρχει αρθογραφία. Υπάρχουν debates, στην τηλεόραση κάνουμε πολλές συζητήσεις, άρα ο κόσμος εκ των πραγμάτων ενημερώνεται. Στην Ελλάδα παρατηρώ το αντίθετο. Δεν βλέπω να υπάρχει ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Παρατηρώ επίσης τους λεγόμενους υποψηφίους, τους περισσότερους υποψηφίους για την Ευρωβουλή, αντί να μιλούν για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ακριβώς, να μιλούν για τα κομματικά και εθνικά ζητήματα, δηλαδή για τις εθνικές εκλογές, σε σημείο που αρχίζω και προβληματίζομαι κατά πόσον τα μεγάλα κόμματα ειδικά χρησιμοποιούν τις ευρωεκλογές σαν μια μορφή δημοσκόπησης ή αν θέλετε ψυχολογικής επιρροής για τις εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Κάτι το οποίο είναι καταστροφικό για τους πολίτες. Αυτού του είδους η πολιτική προσβάλλει τους Έλληνες πολίτες και δεν τους οξύνει στο να έχουν μια ευρύτερη γνώση για να μπορούν να καταλάβουν επιτέλους τι θα πει Ευρωπαίος πολίτης, τι θα πούν ευρωεκλογές και ποια είναι τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να δώσουμε μάχη στην Ευρώπη για τις ευρωεκλογές. Ξέρετε, κύριε Δαβέτα,
Το ερώτημα που, που θέτω αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Τι Ευρώπη θέλουμε πάνω σε αυτά τα οποία λέτε και ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν για αυτή την Ευρώπη που όλοι ονειρεύονται, όλοι τη θέλουν, αλλά δυστυχώς δεν τη βλέπουμε στην πορεία. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτοί που θα μας εκπροσωπήσουν, από ό,τι παρατηρώ, δεν είναι, όπως είπα πριν, άνθρωποι που γνωρίζουν στην πλειοψηφία τους πολύ καλά την Ευρώπη. Όμως, είναι, ας το πούμε, άτομα τα οποία θέλουν περισσότερο μέσω της Ευρωβουλής να προπονηθούν λίγο, να το πω λίγο έτσι, να γυμναστούν για τις λεγόμενες μετέπειτα εκλογές. Τώρα, από αυτή την κατάσταση, όσοι επιλεγούν και εκλεγούν, εάν δεν γνωρίζουν τα πραγματικά ζητήματα, αν δεν έχουν μια κουλτούρα ευρωπαϊκή οι ίδιοι, δεν θα μπορέσουν να εκπροσωπήσουν σωστά. Μάλιστα. Και τι θα γίνεται, θα περιμένουν τις κομματικές γραμμές από τους αρχηγούς των κομμάτων για να πηγαίνουν, όπως λέγαμε παλιότερα στο Πανεπιστήμιο, σαν κουκιά να ψηφίσουν. Μάλιστα. Αυτό το οποίο γίνεται. Χωρίς βέβαια να πω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ευρωβουλευτών οι οποίοι από όλα τα κόμματα δούλεψαν άξια, στη μεγάλη τους πλειοψηφία όμως η μέχρι τώρα δράση των ευρωβουλευτών μας δείχνει ότι ακολουθούσαν περισσότερο τις κομματικές γραμμές οι οποίες προέρχονταν από εδώ παρά την ευρωπαϊκή τους εμπειρία. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι υπέρ μας. Μάλιστα. Έχουμε ανάγκη από ευρωβουλευτές που όχι μόνο να εκπροσωπούν την Ελλάδα αλλά να δώσουν και μάχη για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Κύριε καθηγητά, θέλω έτσι να μου πείτε πραγματικά εάν η σημερινή Ευρώπη ανταποκρίνεται στην διακήρυξη της ίδρυσής της, στην ιδρυτική της διακήρυξη. Διότι ζείτε στη Γαλλία, έχετε γνώμη και άποψη, από εκεί και ύστερα όμως βλέπουμε στην πορεία να αλλάζουν κάποια δεδομένα στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε με την Ευρώπη των λαών, ξεκινήσαμε με την Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης, της εκτίμησης. Λοιπόν, και βλέπουμε σήμερα μια διαφορετική Ευρώπη η οποία αν μη τι άλλο αποφασίζει χωρίς να γνωρίζει ο εκάστοτε πολίτης γιατί αποφασίζει και σε ποια θέματα αποφασίζουν οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών τεχνοκράτες της Ευρώπης. Πολύ, πολύ μου αρέσει η ερώτησή σας, γιατί ακριβώς όλοι οι Ευρωπαίοι και οι περισσότεροι που γνωρίζω, αλλά και εγώ ίδιος σαν Ευρωπαίος πολίτης αφού ζω έξω, βιώνουμε αυτή ακριβώς την αλλαγή, η οποία ήταν μια αλλαγή καθόλου ευχάριστη. Ξεκινήσαμε όλοι να πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ακριβώς διακήρυξη, σε λέγαμε σε μια Ευρώπη του εμπορίου, των ανταλλαγών, της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων. Δηλαδή βλέπαμε ότι θα ανοίξουν οι αγορές και θα μπορούν οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα κέρδη, να έχουν μια, αν θέλετε, ένα διάλογο πολιτισμών. Από όλα αυτά τα πράγματα έχουν μείνει λίγα. Μάλιστα. Γιατί, διότι το κέρδος και η αγορά αντικατέστησε το εμπόριο και την οικονομία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι χρηματοπιστωτικές δυνάμεις, η χρηματοπιστωτική εξουσία, δηλαδή οι τράπεζες, οι διεθνείς οργανισμοί τραπεζών, αντικατέστησαν την πολιτική. Πια δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί. Αποφασίζουν κάποιοι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες, μη αιρετοί, για τις τύχες των λαών. Συγγνώμη, αλλά τι ξέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πάνω για τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υφίσταται ο κάθε πολίτης, ο Έλληνας, ο Ιταλός και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις αντιδράσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε τον κόσμο να αντιδράσει κάποια μέτρα. Στόχος αυτών είναι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης να φτιάξουν μια Ευρώπη η οποία να μοιάζει προς την Αμερική. Μάλιστα. Με μια διαφορά όμως. Η Αμερική στο ξεκίνημά της ήταν όλοι οι ίδιοι. Εμείς σαν Ευρωπαίοι έχουμε κάθε κράτος, κάθε έθνος μια διαφορετική ιστορία. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε δηλαδή να συμβεί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, που πήγε να συμβεί και στη Γαλλία και ευτυχώς διορθώθηκε. Θα σας πω τώρα τι εννοώ. Δηλαδή, για να μοιάζουμε όλοι και να είμαστε όλοι Ευρωπαίοι, θα πρέπει ο καθένας να ξεχάσει την ιστορία του. Μάλιστα. Εγώ να ξεχάσω ότι είμαι Έλληνας, να ξεχάσω τα αρχαία ελληνικά, να ξεχάσω την κλασική μου εκπαίδευση, να τα ξεχάσω όλα, να απογυμνωθώ λοιπόν από την ιστορική μου μνήμη, για να μπορέσω να μοιάζω και με τους μετανάστες, αλλά και με όλους τους άλλους των άλλων χωρών. Αυτό δεν είναι σωστό.
Διότι δεν βοηθάει την κουλτούρα, δεν βοηθάει την ανάπτυξη της προσωπικότητας και δεν βοηθάει επίσης τα επιτεύγματα του πολιτισμού. Άρα δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και μπορώ να πω το εξής. Έτσι ξεκίνησε και η Γαλλία επί Ολάντ. Έτσι πήγε να ξεκινήσει με Μακρόν. Όμως οι διανοούμενοι στη Γαλλία ξεσηκώθηκαν. Ζήτησαν επιστροφή και των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών στα σχολεία. Για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Το πέτυχαν. Οι δικοί μας διανοούμενοι ακόμη δεν έχουν ξεσηκωθεί. Μάλιστα. Καιρός να ξεσηκωθούν. Καιρός να βάλουν προτεραιότητα τον πολιτισμό. Εδώ ζούμε μόνο κάτω από την εξουσία της οικονομίας, αλλά ούτε καν της οικονομίας. Κάτω από μία, αν θέλετε, μανία λογιστικής, με αριθμούς. Ενώ η οικονομία χωρίς πολιτισμό, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, στο κείμενό του για την οικονομία, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο πολιτισμός θα κάνει τους ανθρώπους να λειτουργήσουν πιο σωστά ως προς την οικονομία. Και ο πολιτισμός δεν είναι μόνο δράσεις, θέατρο, ιστορία κτλ. Είναι εκπαίδευση, είναι καλλιέργεια, είναι τρόπο ζωής, είναι συμπεριφορά. Όταν έχεις μία καλλιέργεια και μία αυτογνωσία μέσα από αυτή την παίδευση και την εκπαίδευση, τότε μπορείς να χειριστείς καλύτερα τα οικονομικά ζητήματα. Δεν είναι δύσκολα αυτά που λέω, πιστέψτε με, γιατί μερικοί λένε, όχι τώρα αυτά που λες να γίνουν πράξεις στην Ελλάδα, γιατί να μην γίνουν, γιατί έχουν γίνει πράξεις σε άλλες χώρες. Είναι θέμα βούλησης πολιτικής. Μάλιστα. Όταν ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γαβρόλου, αφαιρεί τα πάντα από την εκπαίδευση των παιδιών, πώς θα μπορέσουν τα παιδιά μεθαύριο να έχουν ισχυρές αντιστάσεις απέναντι σε κάθε αρνητικό πειρασμό. Θέλω τη γνώμη σας. Γίνονται εκλογές στις 26 του Μάη. Βλέπουμε κάποια ποσοστά ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων. Αυτοί οι νέοι θα μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα για την αλλαγή της Ευρώπης. Τι γνώμη έχετε? Κοιτάξτε. Αφενός μεν που θα μπουν στην Ευρωβουλή τώρα και οι υπαλλήλοι που ήδη υπάρχουν, έτσι, γιατί κάποιοι θα εκλεγούν. Δεν μπορεί να μην εκλεγούν βλέποντας κάποιοι που ονόματα, σήμερα. Ναι, βλέποντας ονόματα συνδυασμών, παρά το ότι υπάρχουν κάποια ονόματα ελκυστικά, ελκυστικά είτε γιατί είναι νέα παιδιά, είτε γιατί είναι αρκετά γνώστες ευρωπαϊκών αντικειμένων, βλέπω σε μεγάλη πλειοψηφία να μην είναι όλοι τους ευρωπαϊκά πεπαιδευμένοι. Με αποτέλεσμα, αν πας στην Ευρώπη με την ελληνική νοοτροπία, και βέβαια ας πούμε ότι η ελληνική νοοτροπία δεν μας πειράζει και πολύ, αλλά αν πας στην Ευρώπη χωρίς να γνωρίζεις τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τότε δεν θα υπάρξει βοήθεια. Μάλιστα. Ούτε προς την Ελλάδα, αλλά ούτε προς την Ευρώπη. Εδώ θέλουμε μαχητές. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν μπροστά, πρωταγωνιστές. Γι' αυτό και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ψηφίσουμε αυτή τη φορά σε ευρωεκλογές, αφού ενημερωθούμε όσο μπορούμε για τα ζητήματα, να ψηφίσουμε πρόσωπα, ανεξάρτητα από τα κόμματα. Να αποφύγουμε την παγίδα των μεγάλων κομμάτων, αυτό το διμέτωπο αγώνα, ο οποίος λέει ψηφίστε εμάς για να από τώρα για τις ευρωεκλογές να δώσουμε το μάθημα στον αντίπαλο ώστε να το λάβει στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Είναι ένα ψέμα αυτό, είναι μια παγίδα. Λέμε δηλαδή στον κόσμο ψηφίστε εμάς ώστε ψυχολογικά να έχουμε το πάνω χέρι για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τους αυτούς που είναι αδιαμόρφωτοι, αυτούς που δεν έχουν ακόμη πρόθεση ψήφου, να τους επηρεάσουμε να έρθουν εμάς. Είναι δηλαδή μια ψυχολογική δημοσκόπηση. Μάλιστα. Τεράστιο λάθος. Έγκλημα ως προς την ευρωπαϊκή λειτουργία. Μια τέτοια λογική. Η Ένωση Κεντρών πού έχει τοποθετήσει τον πύχη των εκλογών? Κοιτάξτε, τον έχει τοποθετήσει να μπορέσει καταρχήν να περάσει το όριο. Μάλιστα. Το όριο είναι, όπως ξέρουμε, στο 3%. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να πάει πάνω από 4%. Θέλει να φτάσει γύρω στο 4,2 με 4,5. Αν μπορέσει να πάει και 5%. Με αυτή τη λογική, αν πάμε μεταξύ 4,2 και 5%, θα έχουμε έναν ή δύο στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι, γιατί με αυτή τη λογική θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή τη νέα Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία στόχο πρέπει να έχει την εξίσου καλλιέργεια με την οικονομία και τον πολιτισμό. Εσείς σήμερα δεν έχετε ευρωβουλευτεί, έτσι, στην Ευρώπη? Όχι, διότι όταν ξεκίνησε το κόμμα, μάλιστα, ήταν ακόμη στο ξεκίνημα. Ήταν στο ξεκίνημα. Ναι. Οι προϋποθέσεις, όπως είπατε, υπάρχουν. Από εκεί και ύστερα είναι η πειθό
που εσείς θα κάνετε στον ψηφοφόρο, έτσι ώστε να στηρίξουν την Ένωση Κεντρών. Τα επιχείρηματά σας ποια είναι κατά την... θέλω να τα γνωρίζω. Πρώτα απ' όλα το στοιχείο της εντιμότητας. Μάλιστα. Αυτό το οποίο εισπράττω στη διαδρομή μου, mm-hmm. από ανθρώπους είτε που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να ψηφίσουν, είτε που έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν την Ένωση Κεντρών, την πρώτη λέξη που μου βγάζουν, ο πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης είναι τίμιος. Ξέρετε, η τιμιότητα οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε εμπιστοσύνη. Στην αγορά, στην οικονομία, σε όλα αυτά, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει και ανάπτυξη. Όλοι οι οικονομολόγοι θα σας το πούν. Η ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη, διότι η εμπιστοσύνη θα φέρει αυτό που ονομάζουμε επενδύσεις. Θα φέρει αυτό που ονομάζουμε ροή κεφαλαίου, ροή χρημάτων. Όταν λοιπόν ένα κόμμα έχει καταφέρει σαν πρώτη αντίδραση, ακόμη και από τους αντιπάλους του, να λένε όλοι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αναμειχθεί σε σκάνδαλα και είναι έντιμο, ένα κόμμα το οποίο πιστεύει στην Ευρώπη, πιστεύει στο ευρώ, πιστεύει σε μια δίκαιη χρήση της μετανάστευσης, σε μια αναλογική μετανάστευση, δηλαδή δεν έχουμε ρατσιστικές θέσεις, δεν λέμε έξω οι μετανάστες, λέμε να μπορέσει να υπάρξει αναλογική μετανάστευση, να μπορέσει κάθε χώρα να πάρει τους μετανάστες που τις αναλογούν. Όχι να μεταφέρουν την Ελλάδα και να την κάνουν αποθήκη ψυχών, επειδή κάποιοι κύριοι, σαν την κυρία Μέρκελ ή κάποιους άλλους, θέλουν να βολεύονται μέσα από τα πολιτικά τους δεδομένα στη χώρα τους. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αηδιασμένος με τα μεγάλα κόμματα, είναι αηδιασμένος με τα σκάνδαλα, είναι αηδιασμένος με τη λεγόμενη παραδοσιακή πολιτική, να μην έχει το θάρρος και την τόλμη και την ευκαιρία να ψηφίσει ένα μικρό κόμμα το οποίο είναι απαλλαγμένο από αυτά τα βορίδια, τα βαρύδια των σκανδάλων και της διαφθοράς. Είναι ένα λογικό ερώτημα προς τους νέους και προς τους διάφορους ανθρώπους. Ας παρατηρήσουν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Λεβέντης. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Λεβέντης ό,τι έχει πει γενικότερα στην πολιτική, βλέπουμε ότι τα λέει με τέτοιο τρόπο που πραγματικά δίνει το ένασμα το να αφενός με να τον ακούσει κάποιος, αφετέρου δεν να προβληματιστεί έτσι. Για την επόμενη μέρα. Έτσι. Και να σκεφτείτε και κάτι άλλο. Κάποτε λέγανε, α, θα πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γινόταν και αυτή η συζήτηση. Ναι. Όλα αυτά δεν πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πήγε με τη Νέα Δημοκρατία. Α, θα πάει με το ΚΙΝΑΛ. Δεν πήγε με το ΚΙΝΑΛ. Γιατί δεν πήγε. Θα μπορούσε να μπει, αλλά επειδή δεν είχε και το κόμμα και ο πρόεδρος του κόμματος, δεν είχαν αυτές τις τυχοδιοκτικές τάσεις που είχε παράδειγμα το κόμμα του κ. Καμένου ή άλλα μικρά κόμματα, τα οποία θέλαν πάση θυσία Υπουργείου. Το πρόβλημα το δικό μας δεν είναι το Υπουργείο. Το πρόβλημα το δικό μας είναι να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιες βάσεις ώστε να γίνει πολιτικός διάλογος. Να επιτευχθεί κάποια στιγμή αυτό κάτι το οποίο δεν έχουμε ποτέ καταφέρει σαν Έλληνες και το έχουν επιτύχει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι. Τη λεγόμενη συνένεση. Μάλιστα. Τι θα πει συνένεση. Συνένεση θα πει ότι εσείς πιστεύετε κάτι διαφορετικό, εγώ κάτι διαφορετικό. Αν όμως είμαστε μπροστά σε ένα εθνικό ζήτημα, όπως είναι παράδειγμα το ζήτημα της Μακεδονίας ή άλλου είδους ζητήματα, εκεί τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάμε το εθνικό συμφέρον. Ακριβώς. Και αν δούμε ότι υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτά τα θέματα, τι κάνουμε, πάμε δημοψήφισμα. Όχι δημοψήφισμα για να το αλλάξουμε, αλλά δημοψήφισμα και να ακούσουμε τη γνώμη του λαού. Ο Ζαν-Ζακ Ρούσο, ένας από τους μεγάλους φιλοσόφους του διαφωτισμού, έλεγε στο περίφημο βιβλίο του, το Κοινωνικό Συμβόλαιο, ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η δημοκρατία και το αίτημά της, το μακροχρόνιο, το όραμά της που είναι η αυτονομία των πολιτών, χωρίς τη γνώμη του λαού, χωρίς τη γνώμη των πολιτών. Δεν μπορεί μια ελίτ του χρήματος, μια ελίτ που δεν έχει εκλεγεί από το λαό, που είναι γραφειοκράτες, μια ελίτ γραφειοκρατών μη αιρετών, η οποία στηρίζεται και εκλέγεται από πλούσιους ανθρώπους, από μια ολιγαρχία χρήματος, να παίρνει αποφάσεις για το λαό. Αυτή είναι η θέση μας. Είναι σκληρή η θέση, αμετακίνητη. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, η είσοδος των κεντρών στη Βουλή είναι μεγάλη ανάγκη. Ακριβώς λόγω της τάσης μας αυτή. Γιατί? Διότι δεν θα μπορεί κανένα μεγάλο κόμμα μετά
να κάνει κάποια κίνηση χωρίς να περάσει από την κρίση των βουλευτών της Ένωσης Κεντρών, αλλά και αν χρειαστεί τη συνεργασία μας, εμείς δεν θα πούμε όχι σε αυτό που ονομάζουμε πατρίδα, αλλά προσοχή, ένα-ένα. Δεν πάμε για Υπουργείο, το ξαναλέμε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ποιοι από αυτές τις προτάσεις είναι χρήσιμες για την πατρίδα. Ένα-ένα θα το ψηφίζουμε. Αν το ψηφίζουμε. Διότι αν δεν μας αρέσει, δεν θα το ψηφίσουμε. Άρα τέτοιο κόμμα χρειάζεται στη Βουλή. Τέτοιο κόμμα υπάρχει στη Γαλλία. Είναι το περίφημο Μοντέμ του Φρανσουά Μπαϊρού. Ο οποίος έχει καταφέρει με τη στάση του να είναι μια μορφή δικαίου και τιμιότητας στη γαλλική σκηνή. Αλήθεια, τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα είναι και πρόκλημα για τις εθνικές εκλογές? Τι γνώμη έχετε? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα που ζούμε σίγουρα θα παίξει ένα ψυχολογικό ρόλο. Θα πρέπει να είναι. Δεν θα έπρεπε να είναι. Δεν θα έπρεπε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Αλλά με αυτή την προπαγάνδα που κάνουν τα μεγάλα κόμματα, με αυτό το διμέτωπο που θέλουν πάση θυσία να κηρύξουν, αυτόν τον πόλεμο, κάποιους οι οποίοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι μπορούν να τους παρασύρουν. Εδώ θα φανεί η ωριμότητα του κόσμου όμως και του λαού. Μάλιστα. Όπου βλέπουν διμέτωπο, να λένε όχι στο διμέτωπο. Δεν θέλουμε να παγιδευτούμε σε μία κόντρα αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ, δεν ξέρω. Εμάς δεν μας αφορά αυτό. Μας αφορά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές εκλογές. Όταν θα έρθει η ώρα για τις βουλευτικές εκλογές, τότε να δούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και την Ένωση Κεντρώων. Τώρα πάμε με γνώμονα τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Και όσοι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν απόφαση, ας ακούσουν αυτά που λέμε τώρα. Μήπως και αυτό τους βοηθήσει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Δαβέτα, τα πολιτικά κόμματα έχουν εστιάσει περισσότερο την προεκλογική τους εκστρατεία στα εσωτερικά της χώρας μας παρά στα ευρωπαϊκά θέματα. Ακούμε πολλά και διάφορα. Όμως εσείς εστιάσατε πραγματικά την κουβέντα μας απόψε στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα θετικό στοιχείο κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι κάνετε μία ενημέρωση στους τηλεθεατές μας. Έτσι. Ότι ναι, γι' αυτό θα ψηφίσουμε μεθαύριο και ας αφήσουμε τα χτυπήματα του ενός κόμματος στο άλλο. Δεν μας αφορούν για την Ευρώπη. Για το τώρα. Ναι, δεν για μας αφορούν τις συγκεκριμένες εκλογές. Τις ευρωπαϊκές εκλογές. Σκεφτείτε κάτι. Μιλάμε για τη μετανάστευση. Έχει ο κόσμος εδώ ένα παράδειγμα. Να ακούει ο κόσμος, να μας ακούει. Εδώ πέρα θέλω να μας ακούει. Λέει ο κόσμος, α, υπάρχει υπερβολική μετανάστευση. Υπάρχουν αυτά τα σχεδόν στρατόπεδα συγκέντρωση των ΗΠΑ, κάποιοι, αυτά που υπάρχουν στα νησιά κτλ. Πώς προήλθε αυτό? Αν είχαμε τη σωστή ενημέρωση, όταν έλεγε η κυρία Μέρκελ, ελάτε όλοι, περάστε από την Ελλάδα και ούτω καθεξής, θα λέγαμε, μισό λεπτό κυρία Μέρκελ, βεβαίως. Εμείς έχουμε το αίσθημα της αλληλεγγύης, το αίσθημα της ανθρωπιάς. Δεν είμαστε ρατσιστές. Να έρθουν οι ξένοι, να περάσουν. Αλλά μέχρι πόσο? Μέχρι τι ποσοστό? Η χώρα μας βρίσκεται ήδη σε κρίση. Αν λοιπόν εμείς δεν κάνουμε αυτή την ενημέρωση και αν αυτή η ενημέρωση δεν φτάσει στους πολίτες, πώς θα μπορέσουν μεθαύριο να καταλάβουν κάποιες αποφάσεις που θα πάρουν οι ευρωπαϊκές χώρες? Για μένα είναι πολύ εύκολο να έρθω και να σας πω τώρα, ξέρετε, εμείς έχουμε δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άδικο, η Νέα Δημοκρατία έχει λάθος, το ΚΙΝΑΛ έχει ιστορικά έχει ταυτιστεί με το Α, το Β, θα χάναμε το χρόνο μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό πάνε να περάσουν και τώρα. Ναι, αλλά θα χάναμε το χρόνο μας. Δεν είναι αποπροσανατολισμός? Είναι μεγάλος αποπροσανατολισμός. Γι' αυτό και επιμένω να μ' ακούν οι τηλεθεατές, δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Πρόβλημά μας δεν είναι αυτή τη στιγμή αν θα νικήσει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ ή οτιδήποτε άλλο. Πρόβλημά μας είναι να φτιάξουμε μια ελληνική δυνατή φωνή η οποία αναγνωρίζει τα ζητήματα της Ευρώπης για να μπορούμε μέσα από διαφορετικά κόμματα, γιατί αυτό λέει η δημοκρατία, να μπορέσουμε να μπούμε όλοι μαζί μέσα στην Ευρωβουλή και να παλέψουμε στην Ευρώπη για μια Ελλάδα αναβαθμισμένη. Αλήθεια, ως Ευρωπαίος πολίτης πλέον, διότι ζείτε και στη Γαλλία, διαπιστώνετε τα ακροδεξιά σχήματα να παίρνουν την ανηφόρα? Βεβαίως και παίρνουν ανηφόρα. Εδώ τι μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, να σταματήσει θα σας πω κάτι. Αυτή η άνοδος. Όταν βλέπουμε τη Λεπέν να έχει φτάσει στο ίδιο ποσοστό με το Μακρόν, δύο πράγματα να ρωτιέται κάποιος. Ή μήπως η Λεπέν δεν είναι επικίνδυνη,
άρα η ακροδεξιά δεν είναι επικίνδυνη, πρώτο ερώτημα. Mm-hmm. Ή το άλλο ερώτημα, μισό λεπτό, πρέπει να φοβόμαστε. Διότι αυτού του είδους τα ακροδεξιά στοιχεία στα επόμενα χρόνια πάνε για εξουσία. Άρα λοιπόν, η λογική τι λέει, πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο η Λεπέν, για ποιο λόγο η κάθε Λεπέν, το κάθε ακροδεξιό σχήμα, έχει φτάσει τόσο κοντά στην εξουσία. Το να λέμε είστε ακροδεξιοί, άρα είστε κακοί, αυτού του είδους η πολιτική απέτυχε. Απέτυχε. Τι λέμε, προσπαθούμε να πετάξουμε μία ενοχή σε κάποιον, είσαι κακός, είσαι κλέφτης, είσαι λοποδίτης. Πολύ ωραία, τα πρώτα χρόνια λειτουργούσε. Τώρα ο κόσμος μέσα από την κρίση αδιαφορεί. Άρα κινδυνεύουμε να πέσουμε στο πρώτο σκέλος της ανάλυσής μου, που λέει ότι τελικά δεν είναι και τίποτα κακό τα ακροδεξιά σχήματα. Η ιστορία όμως λέει ότι τα ακροδεξιά σχήματα έχουν παίξει κακό ρόλο και έχουν οδηγήσει σε πολέμους. Έχουν οδηγήσει σε καταστάσεις επικίνδυνες για τους πολίτες. Άρα πάμε στο δεύτερο σκέλος της ανάλυσής μου. Μήπως θα πρέπει αντί να κάνουμε αφορισμούς και να λέμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, αυτό εναντίον του δημοψηφίσματος, εναντίον της Μακεδονίας, ο κόσμος που ήταν εναντίον των Πρεσπών, ήταν κάτι ακροδεξί. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι κάποιοι ακροδεξιοί όσοι μάχονται για τη Μακεδονία και για την ελληνική ταυτότητα. Όχι κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι λάθος ανάλυση. Με συγχωρείτε, είναι λάθος ανάλυση. Άρα λοιπόν, πού μας οδηγεί αυτή η ανάλυση που κάνω τώρα? Θα πρέπει να πάψουμε με αφορισμούς να αποκλείουμε τον κόσμο από το διάλογο. Θα πρέπει να πούμε ναι στο διάλογο. Και αν θέλουν αυτοί που κυβερνούν τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποιοδήποτε πολιτικοί τους ακολουθούν, να πάψουν να έχουν φόβο και να σπρώχνουν με τη συμπεριφορά τους τα ακροδεξιά στοιχεία στην εξουσία, να δούνε επιτέλους τα προβλήματα πρόσωπο με πρόσωπο. Να καταλάβουν τις αιτίες των προβλημάτων. Κύριε Γιούγκερ, πάψτε να παίζετε αυτό το ρόλο του γραφειοκρατικού, αν θέλετε, καπιταλισμού και σκύψτε στα προβλήματα των πολιτών. Μάθετε ποια είναι τα προβλήματα των πολιτών. Γίνεται δηλαδή έστω και έμεσα αιρετός. Τότε οι προτάσεις σας θα είναι καλύτερες για τους πολίτες και οι πολίτες θα έχουν όπλα για να τα βάλουν την ακροδεξιά. Η Ένωση Κεντρών σε γενικές γραμμές πώς τη βλέπει την Ευρώπη? Βλέπει καταρχήν, πιστεύει στην Ενωμένη Ευρώπη. Στην Ενωμένη Ευρώπη. Ναι, πιστεύει στο ευρώ. Πιστεύει ότι πρέπει όλοι μας να λειτουργήσουμε για να αποκτήσουμε εκτός από εθνική ευρωπαϊκή συνείδηση αλλά και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είδατε τι είπα, εθνική ευρωπαϊκή συνείδηση. Είμαστε Έλληνες που πάμε να συμβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε χωρίς κουλτούρα και χωρίς ιστορία. Δεν είμαστε δηλαδή απλά κάποια πρόσωπα, κάποια άτομα τα οποία πάμε εκεί και σαν πρόβατα ακολουθούμε τις Βρυξέλλες. Όχι, είμαστε Έλληνες οι οποίοι αγαπούμε την ιστορία μας, την ταυτότητά μας και πηγαίνουμε στην Ευρώπη για να συμβάλλουμε σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, να βοηθήσουμε στην ορθή λειτουργία του ευρώ, να μην αφήσουμε τη Γερμανία να χρησιμοποιεί το ευρώ μόνο και μόνο για τα δικά της οικονομικά συμφέροντα και να κοιτάξουμε να βρούμε, να συμβάλλουμε σαν κόμμα, σαν Ένωση Ευρώ, Κεντρών, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο η ανισότητα ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο να μειωθεί. Να υπάρχει λοιπόν, όπως είπαμε πριν και στο μεταναστευτικό, μια αναλογική μετανάστευση, έτσι να υπάρχει και μια αναλογική οικονομία. Δεν μπορεί η κάθε Γερμανία και γενικά οι βόρειες χώρες να έχουν όλο το μερίδιο του λέοντος γιατί έχουν τη σύγχρονη τεχνολογία των μέσων παραγωγής. Χρειάζεται και ο Νότος βοήθεια και αλληλεγγύη. Κύριε Βέτα, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη ανεργία και στη χώρα μας αλλά και γενικότερα. Αυτή κατά την άποψή σας η ανεργία πώς μπορεί να αμυνθεί αφενός και αφετέρου ποια είναι αυτά τα εργαλεία που θα δώσουν για να υπάρξει η ανάπτυξη σε κάθε περιοχή ξεχωριστά? Γιατί βλέπουμε ότι όλοι επικαλούνται το ΕΣΠΑ, έτσι. Αυτό όμως το εργαλείο του ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση αυτή, είναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Από εκεί και ύστερα τι γίνεται, τι πρέπει να γίνει? Το ΕΣΠΑ είναι χρήσιμο μέχρι σε ένα σημείο, όπως πολύ σωστά είπατε. Ακριβώς.
Όμως αν το ΕΣΠΑ υποκαταστήσει το δημόσιο, είναι τεράστιο λάθος. Αυτή την νοοτροπία δημοσίου πρέπει να αλλάξουμε. Μάλιστα. Χρειαζόμαστε επενδύσεις. Χρειαζόμαστε αυτό που είπα στην αρχή, ένα είδος εμπιστοσύνης. Αυτή η εμπιστοσύνη στην αγορά πρέπει να δημιουργήσει, αν θέλετε, το ερέθισμα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επενδυτές, που έχουν χρήματα, να έρθουν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έκταση στον πολιτισμό. Είμαστε μια χώρα στην οποία ο πολιτισμός μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο ιστορικής, αλλά, προσέξτε, αναπτυξιακής. Θα πρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους να τους φτιάξουμε καλύτερα. Να μπορούν να έρχονται όχι μόνο τουρίστες. Να μπορούν σε κάποια στιγμή οι αρχαιολογικοί χώροι να κάνουν και ανταλλαγές με άλλες χώρες. Έτσι ώστε να υπάρχουν χρήματα και αυτά τα χρήματα να μπορούσαν να φέρουν νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν μια σφαιρική αντίληψη που να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ελεύθερη αγορά και στις επενδύσεις μέσω του πολιτισμού και της οικονομίας. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές μας, γιατί πρέπει να ψηφίσουν την Ένωση των Ευρώπων. Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουμε με τα σκάνδαλα και με όλη αυτή τη διαφθορά η οποία υπάρχει. Ναι, στις τίμιες συναλλαγές. Δεύτερον, γιατί η Ένωση Κεντρών παραμένει ένα κόμμα ευρωπαϊκό. Ένα κόμμα το οποίο στηρίζει την Ευρώπη και θέλει τη Νέα Ευρώπη. Τρίτο στοιχείο. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα το οποίο πάνω απ' όλα σέβεται την ιστορία. Σέβεται τις εθνικές μας ρίζες. Η στάση μας στο Μακεδονικό το απέδειξε περίτανα. Δεν δεχτήκαμε και δεν δεχόμαστε καμία συμφωνία η οποία δεν μπορεί να περάσει μέσα από τη γνώμη του λαού. Άρα σεβασμός του λαού. Αυτά τα στοιχεία σημαίνει δημοκρατία, ελευθερία και ταυτόχρονα ας το πούμε ατομική ενεργοποίηση προς την αυτονομία. Είναι βασικά στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο τους πολίτες αλλά τους νέους να μπουν δημιουργικά σε αυτό που ονομάζουμε νέα ζωή, νέα Ευρώπη, νέα Ελλάδα. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.